Κύριε Τσαλακέ, πείτε μας τι αποφασίστηκε. Καλημέρα, Ανδρέα. Λοιπόν, τελειώσαμε πριν από λίγο. Υπάρχει συμφωνία. Την επιβεβαίωσε και ο κύριος Προδρόμου πριν, αν δεν κάνω λάθος, μαζί σου και η κυρία Χαραλαπίδου. Έχουμε τύπει τα αύριο στις 8.30 μέχρι τις 10.30. Και θα είναι οι διευθυντές ειδήσεων των καναλιών, αλλά με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο. Θα προσπαθήσουμε να προσαρμόσουμε στο γαλλικό μοντέλο, το πω έτσι, όλη την διαδικασία. Τι σημαίνει γαλλικό μοντέλο, κύριε Τσαλακέ? Δεν θα έχουμε ρολόι, δεν θα έχουμε ενότητες? Το γαλλικό μοντέλο τώρα χρησιμοποιήθηκε για να εισάξει, να το πω έτσι, το στοιχείο τη συζήτηση μεταξύ των δύο μονομάχων. Λοιπόν, αυτό θα υπάρχει. Δηλαδή η διαδικασία που συμφωνήθηκε είναι μία ερώτηση, είναι καταρχήν δύο κομμάτια, δύο μέρη. Το πρώτο μέρος είναι το κυπριακό, το δεύτερο είναι εσωτερική διακυβέρνηση. Θα είναι τέσσερις ερωτήσεις το πρώτο μέρος, κοινές για τους δύο υποψήφιους. Θα απαντάνε οι δύο υποψήφοι και θα έχουν τον χρόνο να ανταλλάξουν μεταξύ τους, αν θέλουν, παρατηρήσεις, διακτηφισμούς, ό,τι ήδη νομίζουν. Είναι ένα βήμα προς τα προς, νομίζω, σε σχέση με τα debate που έχουμε παρακολουθήσει ως τώρα, και αυτό είναι καλό. Θα έχει συντονιστεί αυτό το debate ή θα είναι πάλι συνάδελφοι? Θα έχει συντονιστεί και θα είναι η αφεντιά μου. Και ευχαριστώ τους συναδέλφους που καταδείξανε σε μένα. Τιμή σε ένα και μπράβο, ναι. Λοιπόν, κύριε Τσαλακή, έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε? Τίποτα. Να ευχηθώ όλα να πάνε καλά και να έχουμε αύριο ένα πολύ ενδιαφέρον debate, ώστε να φωτιστούν οι θέσεις των δύο μονομάχων για την Προεδρία. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.